και Νέας Χαλκιδόνας και την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος μέσω εβδόματα και την απάντηση, τοποθέτηση της ΑΕΚ με ανακοίνωση αμέσως μετά. Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ τελειωμό δεν έχει. Πριν από λίγες ημέρες, η Δημοτική Αρχή της Νέας Φιλαδέλφειας πήρε θέση και μίλησε για όλους και για όλα. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η προπαγάνδα, η ψευδολογία και η συκοφαντία που έχει υπάρξει γύρω από το πρόσωπό μου, προκειμένου να αποδοθούν κίνητρα, σκοπιμότητες και να συνδεθώ με συμφέροντα, έχει φτάσει στα όρια της πολιτικής δολοφονίας. Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας εξέφρασε παράπονα για την αντιμετώπιση που έχει από μερίδα του τύπου. Έχω χαρακτηριστεί από διάφορα μέσα από την προεκλογική κιόλας περίοδο. Βαμμένος Ολυμπιακός, γάβρος, άνθρωπος του Μαρινάκη, στοχοποιώντας με στον πιο ακραίο οπαδικό φανατισμό τη στιγμή που και ο ίδιος έχω πάρει δημόσια θέση. Και όλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τα μαθητικά μου κιόλας χρόνια αφοσιώθηκα στην αριστερά και δεν είχα ποτέ καμία σχέση με το ποδόσφαιρο ή οποιαδήποτε ομάδα. 14 χρόνια συμπληρώνονται από την κατεδάφιση του σταδίου Νίκος Γκούμας. Ο κόσμος της ΑΕΚ αλλά και οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές ζουν με το όραμα του νέου γηπέδου. Απορώ πως ο Δήμαρχος, από που ορμόμενος ξεκινάει και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνει είναι γενοκτονία στην ιστορία της ΑΕΚ. Είναι μια ιστορία 100 χρόνων. Η τροποποίηση του ύψους του νέου γηπέδου. Η κατασκευή χώρων στάθμευσης 3.000 θέσεων. Η στέγαση τμήματων της ερασιτεχνικής ΑΕΚ στο υποανέγερση γήπεδο είναι τα βασικά αιτήματα του Δήμου. Ζητούσαμε και ακόμα ζητάμε τροποποίηση του ύψους του γηπέδου, ώστε να είναι πιο συμβατό με το ύψος των σπιτιών προσφυγικού συνοικισμού. Το επιχείρημα το γήπεδο ήταν πάντα εκεί που ακούγεται συχνά, είναι εν μέρη σωστό. Το παλιό γήπεδο όταν χτίστηκε ήταν στα όρια της πόλης μας, ενώ τώρα βρίσκεται στο κέντρο ενός πυκνοδομημένου οικιστικού ιστού. Ο Άρης Βασιλόπουλος ζήτησε τη συνδρομή της κυβέρνησης. 2 χρόνια μετά η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο θέμα δεν έχει πάρει οποιαδήποτε νομοθετική άλλη πρωτοβουλία, προκειμένου να υπάρξει είτε κατάργηση είτε τροποποίηση όπως ήταν η θέση τότε μειοψηφίας. Έστω και αυτή τη στιγμή, θεωρούμε αυτή τη στιγμή πως είναι στο χέρι της κυβέρνησης ακόμα να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας και να λήξει μια κόντρα που δεν είναι προς συμφέρον κανενός. Ο Δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας τόνισε ότι έχει δεχθεί επανειλημμένα απειλές για τη ζωή του με αφορμή το θέμα του νέου γηπέδου. Οι απειλές είναι εκατοντάδες για τη ζωή μου. Υπάρχει ένας φάκελος με απειλητικά μηνύματα τουλάχιστον 600 σελίδων που αυτό πράγμα άλλοτε εντείνεται και άλλοτε γίνεται λιγότερο συχνό. Προς το τέλος της ομιλίας του, ο Άρης Βασιλόπουλος ξεκαθάρισε. Το γήπεδο το θέλουμε. Το έχω ξαναπεί ότι η ΑΕΚ είναι κομμάτι της πόλης μας. Αρνηθήκαμε το Φλεβάρι του 2015 προτάσεις και εισηγήσεις, και αυτό είναι καλό να το ψάξετε, να φύγει η ΑΕΚ από τη Νέα Φιλαδέλφεια και να πάει σε άλλο χώρο. Και υπήρξε ρητή απάντηση από εμάς ότι δεν θέλουμε να είμαστε εμείς η δημοτική αρχή που θα εμποδίσει το να κάνει η ΑΕΚ γήπεδο στην πόλη. Άμεση ήταν η αντίδραση από πλευράς ΠΑΕ ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, κύριε Δήμαρχε, που δεν είδε να επιθυμεί τρομοκρατία στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το μόνο που επιθυμεί στο κέντρο της πόλης μας είναι το γήπεδό μας, που θα αποτελεί διαχρονικά το σύμβολο της περιοχής και των προσφυγικών γενιών που τη δημιούργησαν, την τίμησαν και την έκαναν γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα. Απορώ πως οι πολιτικοί αφήνουν αυτή την κατάσταση να διαιωνίζεται. Μπορεί να μέσα σε 2 μέρες αυτή η κατάσταση να λήξει, να πάμε όλα ομαλά. Η απάντηση των φίλων της ΑΕΚ ήταν το δυναμικό συλλαλητήριο σήμερα το μεσημέρι προς απόγευμα. Περισσότεροι από 5.000 φίλαθλοι. Βλέπουμε και Θωμά Μαύρο έτσι και άλλους παλιά. Κατέκλυσαν τη λεωφόρο Δεκελίας. Πολλές μεγάλες δόξεις της ομάδας. Ο Θωμάς Μαύρος, ο Λίσανδρος Γεωργαμλής, ο Ηλίας Ατματζίδης, ο Στέλιος Σεραφίδης αλλά και ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Βαγγέλης Ασλανίδης. Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τη λεωφόρο Δεκελίας και οι φίλοι της Ένωσης μαζεύτηκαν αρχικά στο σημείο που ήταν σκεπαστής ο Νίκος Γκούμας και στη συνέχεια έκαναν πορεία. Έφτασαν μέχρι το Δημαρχείο όπου φώναξαν υβριστικά συνθήματα κατά του Δημάρχου. Χρήστο, όνειρο ζωής όλο αυτό, έτσι. Σίγουρα. Η ΑΕΚ πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι της. Χαιρετίζω το σημερινό συλλαλητήριο της Original και του κόσμου της ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι ένας δίκαιος αγώνας. Πρέπει να γίνει το γήπεδο οπωσδήποτε. Θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής. Είναι ένα γήπεδο που έχει ιδιαίτερη συναισθηματική
αξία για τον κόσμο της ΑΕΚ και ας σταματήσει επιτέλους ο Δήμαρχος να βάζει εμπόδια στα όνειρα του κόσμου της ΑΕΚ με συνεχείς καθυστερήσεις, καθυστερεί το γήπεδο, κάτι που είναι το όνειρο όλων των ΑΕΚΣΙΔΟΝ. Εδώ ακούστηκαν όλες οι απόψεις, έτσι, παρόν, ναι. Και του ενός και του άλλου κτλ. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Να παρακολουθήσουμε δηλώσεις. Η παρουσία του κόσμου είναι συγκλονιστική. Η διαμαρτυρία είναι κατά του Δημάρχου, διότι η συμπεριφορά του είναι αναξήγητη. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσει και είναι και δίκαιο, άλλωστε είναι το γήπεδό μας. Η ΑΕΚ έχει ιστορία 100 χρόνων. Οι κύριοι ήρθαν και μας βρήκανε. Δεν τους βρήκαμε. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να γίνει το γήπεδο και το θέλουμε εμείς, φιλαδελφιώτες, μεγάλοι άνθρωποι. Κοιτάξτε πίσω σας να δείτε. Αυτό είναι το μήνυμα. Να το καταλάβει και αυτός ο άνθρωπος να τελειώνει το θέμα. Από ένα φιλόλογο άνθρωπο που ξέρει τι σημαίνει η ΑΕΚ και τι φορέας αξιών είναι η ΑΕΚ, όχι μόνο αθλητικών, ποδοσφαιρικών, αλλά και πολιτιστικών, πολιτισμικών και ιστορικών, έτσι, θα έπρεπε οφείλεις να έχεις άλλη στάση, κύριε Βασιλόπουλε. Μην το καθυστερείς καθόλου. Πολύ όμορφη μέρα για την ΑΕΚ και τους ανθρώπους που την αγαπάνε. Πρώτον έγινε μια πολύ όμορφη, συνετή και ήρεμη συγκέντρωση στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο κόσμος πρώτο φώναξε το δίκαιο της ΑΕΚ. Γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι είμαστε με το δίκαιο και δικαιούμεθα να κάνουμε το σπίτι μας. Αγωνιστικά ήταν ένας πολύ όμορφος αγώνας, τον οποίο κερδίσαμε για αυτό δίκαιο. Πάμε καλά, θα πάμε καλύτερα. Ο κόσμος θαύμασε και ένα σπουδαίο φέτος του Αραού που έκανε τη διαφορά, ήταν το κερασάκι στην πούρτα. Πιστεύω ότι μετά από μια μικρή, ας το πούμε, καμπή, συνεχώς βελτιωνόμαστε και θα βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο. Να είστε καλά. Μπορεί να γίνει.